Πάμε στο θέμα του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε σήμερα με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας στην Βουλή για τη Θεσσαλία και τους φόβους που ανοίγει για τη γενικότερη διαχείριση του πράγματος. Ν. Μυλόπουλος μαζί μας, καθηγητής διαχείρισης υδάτινων πόρων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Καλή επιτυχία κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές δυστυχώς για την καταστροφή της Θεσσαλίας και μετά. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που συζητήθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε τελικά και γιατί είναι ανησυχητικό? Ναι. Αυτό είναι μία σειρά από προσβολές, θα έλεγα. Ξεκινώντας από την προσβολή της δημοκρατίας πρώτα απ' όλα και την, όλη αυτή την ιστορία της διαβούλευσης που ήταν μία κοροϊδία τελικά αποδείχθηκε. Ξεκινώντας από το management plan των Ολλανδών μπήκε στη διαβούλευση στα αγγλικά. Σε ελάχιστο χρόνο, μετά δόθηκε μία παράταση και μετά, ενώ είναι ακόμα στη διαβούλευση, ένα μέρος από αυτό το management plan, αυτό που προτείνει εμπροκειμένο για τον φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων, το αφαιρούν και το βάζουν σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο μπαίνει εκ νέου σε μία άλλη παράλληλη διαβούλευση για ελάχιστο χρόνο, δηλαδή για χρόνο κοροϊδία, 5 μέρες, 10 μέρες, κάτι τέτοιο. Και τώρα το ψηφίζουν, λοιπόν, είναι προσβολή και προς την δημοκρατία, όπως είπα πριν, είναι και προς τους ανθρώπους, τους πλημμυροπαθείς εκεί που άλλα περιμένουν. Ήμουνα προχθές στην περιοχή και πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Είναι προσβολή και στην νοημοσύνη μας, έτσι. Αυτό αφορά το νερό που πίνουμε, το δίκτυο, ή αφορά τη διαχείριση? Αφορά, ακούστε, μέχρι τώρα ακούγαμε για ιδιωτικοποίηση του νερού και ο νους μας πήγαινε στο νερό που πίνουμε και σωστά. Γιατί ό,τι απεπειράθη να γίνει ήταν η ιδιωτικοποίηση του νερού της ίδρευσης. Εδώ τώρα μιλάμε για το νερό της άρδευσης. Το νερό της άρδευσης στη Θεσσαλία είναι το 92-93% του συνολικού νερού. Στην Ελλάδα το 86% του συνολικού νερού. Άρα μιλάμε για τον τεράστιο όγκο νερού. Δεν είναι επομένως το θέμα της ποιότητας του νερού που μας ενδιαφέρει στην ίδρυυση, είναι το θέμα της ποσότητας της τεράστιας. Αν λοιπόν οι φόβοι μας γίνουν πραγματικότητα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος, γιατί την τιμολόγηση θα την αποφασίζει πια μια ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει ένας ιδιώτης που θα διαχειρίζεται το νερό που πηγαίνει στα χωράφια? Ακριβώς. Για να ποτίσουν οι αγρότες. Όλη την ιστορία του νερού, δηλαδή σύλληψη νερού, από ποτάμια, από γεωτρήσεις, από λίμνες, από ταμιευτήρες, μεταφορά του νερού, υδραυλικά έργα, φράγματα και διανομή του νερού με το αρδευτικό δίκτυο, με τα εγκυοβελτιωτικά έργα, όλη αυτή η ιστορία θα ανήκει σε μια εταιρεία, σε αυτόν τον οργανισμό ίδρευσης που όμως είναι ΑΕ και θα λειτουργεί, όπως μας είπαν, όπως λέει σαφώς ο νόμος δηλαδή πλέον, θα λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Επειδή πολλοί υποψήφοι επισκεφτήκατε την περιοχή της Θεσσαλίας αυτό το διάστημα και τις προηγούμενες ημέρες, τι λέει ο κόσμος εκεί, τι σας είπε? Κοιτάξτε, ο κόσμος πρώτα απ' όλα είναι απελπισμένος, είναι σε κοντέινερ κάποιοι άνθρωποι. Τους έχουν βάλει κάποιους να αποφασίσουν μόνοι τους αν θα φύγουν, θα μετεγκατασταθούν, θα αφήσουν τα χωριά τους και τα σπίτια τους. Με έναν τελείως φαύλο τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Είναι τρομαγμένος, δεν ξέρει αύριο τι του ξημερώνει. Η συζήτηση είναι για το πώς θα κατέβουν στην Αθήνα να γίνουν γκαρσόνια, εντός εισαγωγικών, είναι δικιά τους η έκφραση. Επομένως, αυτά που μας λένε είναι και αυτά που εμείς τους λέμε είναι το πώς θα οργανώσουμε μια ιστορία ώστε ο τόπος να ξαναζήσει, να ξανανιώσει και να μείνουν οι άνθρωποι εκεί. Που έπαθαν τη μεγαλύτερη ζημιά είναι αγροτικές περιοχές. Βεβαίως. Άρα είναι οι περιοχές που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Βεβαίως. Αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ακριβώς. Και αν μου επιτρέπετε για να ολοκληρώσω λίγο. Και το πιο εξοργιστικό απ' όλα είναι ότι ενώ μιλάμε για το νέο αντιπλημμυρικό, το σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης, όπως λέγαμε και σας έλεγα και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, με έργα παντού που πρέπει να γίνουν, φράγματα ψηλά, ορεινή υδρονομία κτλ. Ενώ μιλάμε για τη νέα ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και τι θα γίνουν τα χωράφια και πώς και πού, ξαφνικά βλέπουμε ένα νομοσχέδιο του οποίου τα 2/3 περίπου τα απασχολούν το τι λεφτά θα παίρνουν οι διευθυντές του νέου φορέα, κάτι τρελούς μισθούς, 3 εκατομμύρια μόνο για τα 10 διευθυντικά στελέχη, λέει κτλ. Δηλαδή, ακόμα και την ποσότητα των σελίδων να δείτε ότι με τι ασχολούνται, είναι τραγικό. Ωραία, θα μπορούσε να πει κάποιος όμως γιατί ποινικοποιούμε το γεγονός ότι το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα, άρα να αξιοποιήσουμε κάποιους ιδιώτες που έχουν την τεχνογνωσία, έχουν και τη διάθεση, θέλουν να βγάλουν και κάποιο κέρδος και να δουλέψουν αυτοί. Μαζί σας. Να αξιοποιήσουμε ό,τι θέλετε και όποιον θέλουν. Αλλά Εδώ υπάρχουν κάποιες αρχές τις οποίες δεν μπορούμε να πατάμε. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Δεν μπορεί ούτε η διαχείρισή του, ούτε η τιμολόγησή του, ούτε όπως λέει και η περιουσία που θα είναι στα χέρια τους και μπορούν να την κάνουν ό,τι θέλουν, να περάσει σε χέρια ιδιωτών. Αυτό όπου έχει γίνει σημαίνει πρώτον εκτείναξη του κόστους του νερού στο Θεό, σημαίνει δεύτερον μείωση της ποιότητας του ίδιου του νερού, σημαίνει μείωση της ποιότητας όλων των έργων που έχουν να κάνουν με το νερό, που δηλαδή απαιτείται επένδυση. Επειδή δεν θα έχει κέρδος, δεν θα γίνει, πάρα πολύ απλά. Άρα, μείωση όλων των σχετικών υπηρεσιών, πάρα πολύ μεγάλη μείωση, και αύξηση του κόστους. Το θέλουμε αυτό? Επομένως, δεν είναι θέμα, το περνάνε ως θέμα ικανότητας. Ναι. Η γνωστή ιστορία από παλιά ότι το δημόσιο είναι ανίκανο και ο ιδιωτικός τομέας είναι ο ικανός. Μπορεί αυτό να σημαίνει, να είναι προάγγελος για το επόμενο βήμα, αυτό που από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ιδιωτικοποίηση του νερού που πίνουμε, του νερού που έρχεται στα σπίτια μας, να είναι προάγγελος για αυτό? Αυτό μπορεί να είναι προάγγελος για μια σειρά από πάρα πολύ άσχημα πράγματα, τα οποία ήδη άρχισαν με πονηρό τρόπο να βγαίνουν στον τύπο και έχουν και πρωταγωνιστεί μάλιστα την γνωστή Ολλανδική εταιρεία. Η οποία αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθόλου επιστημονική εταιρεία, είναι μια καθαρά εμπορική εταιρεία, η οποία κάνει τέτοιες business με τις χώρες, τις πρώην απικιακές της Ολλανδίας. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για τριτοκοσμική πια αντιμετώπιση. Μιλάμε για την εταιρεία μας, που θεωρητικά κάνει. Που έκανε το μελέτη. Management plan ακριβώς, που την ανέλαβε χωρίς να ξέρει κανένας πώς και γιατί. Μας έφερε αυτό το management plan, το οποίο δεν υπάρχει συνάδελφός μου επιστήμονας που να μην είπε ότι δεν είναι αυτό management plan. Δεν είναι επιστημονική δουλειά αυτή. Για μία σειρά από λόγους, να μην τους ξαναλέω. Και επομένως, αυτά που φοβόμαστε δεν είναι μόνο. Είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, θα είναι μόνο η αρχή, ή μάλλον θα είναι ένα μέρος ενός εφιαλτικού σεναρίου που μιλάει για ξεπούλημα της αγροτικής γης, εξού και δεν είναι τυχαίο που λένε να αλλάξει το βαμβάκι, δεν το λένε για καλό λόγο. Να ξεπούλημα της αγροτικής γης, σύνδεση με τραστ μεγάλων σούπερ μάρκετ, αλυσίδων σούπερ μάρκετ παγκοσμίων κτλ. Επομένως, πάμε για άλλα πράγματα στη Θεσσαλία, πάμε για μεγάλο εμπόριο γης, πάμε για φιλέτα που θα ξεπουληθούν. Εκεί καταλαβαίνετε ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού θα παίξει κομβικό ρόλο, έτσι. Βάλτε μέσα στην εξίσωση και το εφιαλτικό όλο το πράγμα με τα φυτοφάρμακα, τα χημικά που θα πέσουν ακόμα. Ήδη είναι ο κάμπος επιβαρημένος. Ήδη μιλάμε. Επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης παράλληλες την περιοχή και είπε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, έχουν γίνει τα πρώτα έργα, προχωράμε, η αποκατάσταση, η βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί. Είναι έτσι? Όχι, είναι το ακριβώς αντίθετο. Πηγαίνουμε με ρυθμούς χελώνας. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματά τους, ούτε ξέρουν τι θα πάρουν και πώς θα πάρουν. Υπάρχει μια κατάσταση γενικώς, όχι δεν θα πω διάλυσης, αλλά είναι μια κατάσταση. Τα αντιπλημμυρικά προχωράνε. Πρώτα απ' όλα, τα έργα για να καθαριστεί η περιοχή. Γιατί πριν τα πλημμυρικά πρέπει να καθαριστεί και όλες περιοχές. Τα έργα για να καθαριστεί η περιοχή έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή συζητάω και με τον Περιφερειάρχη, με τον Κουρέτα κτλ., καταλαβαίνω ότι επαφήνεται πια στον πατριωτισμό των εργολάβων, των ανθρώπων με τα μηχανήματα, των τοπικών αρχών κτλ. Ένα θέμα είναι αυτό. Εφόσον δεν πέφτουν ακόμα και οι ενισχύσεις και οι αποκαταστάσεις, τα έργα τα αντιπλημμυρικά δεν προχωράνε. Και επίσης και αυτά που προχωράνε, δηλαδή αυτά που μας φέρανε οι Ολλανδοί, το Ολλανδικό σχέδιο, είναι ένας αχθαρμάς όλων των παλιών προτάσεων που έχουμε κάνει. Τα ρίξανε όλα μαζί, χωρίς διάκριση, χωρίς έναν τρόπο αυτό που λέμε το ολιστικό, την ολοκληρωμένη. Είμαστε στο 2020 κάτι, δηλαδή έλεος. Υπάρχουν πλέον και η τεχνογνωσία, είμαστε στο πανεπιστήμιο, μελετητές πάρα πολλοί, συνάδελφοι, επιστήμονες. Μπορούμε, έχουμε την τεχνογνωσία να κάνουμε την ολιστική αντιμετώπιση του πράγματος. Δεν την κάνουμε. Φέρνουνε, ανασταίνουν και έργα του παρελθόντος, τα οποία είναι πια ξεπερασμένα, τύπου Αχελός κτλ. Και γίνεται ένας αχταρμάς, επιτρέψτε μου να πω, δηλαδή ένα πράγμα τελείως πρόχειρο και στον αέρα. Λες και δεν τους ενδιαφέρει αυτή η πραγματική ιστορία του πώς θα ξαναστηθεί η Θεσσαλία στα πόδια της, αλλά μόνο τους ενδιαφέρει το εμπόριο που θα γίνει στη συνέχεια με αυτή τη σειρά των ιδιωτικοποιήσεων που σας είπα. Κλείνοντας, γιατί Νέα Αριστερά? Νέα Αριστερά, γιατί ξεκινώντας από εδώ μου έκανε και τη τιμή να με προτείνει ως υποψήφιο, θέλοντας να δείξει ακριβώς ότι αυτό το σηκώνει πάρα πολύ, το θεωρεί πρωτεύον ζήτημα. Είναι πρωτεύον ζήτημα, γιατί το ότι ο Ντάνια χτύπησε τη Θεσσαλία δεν μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο ασφαλείς. Δηλαδή και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, ξέρετε, τα βαρομετρικά και τα λοιπά, το ωμέγα τι που λένε οι κυκλώνες και αυτά, δεν είναι πολύ μακριά. Άρα αφορά όλη την Ελλάδα. Το πολύ ενδιαφέρον και αυτό που λέμε στη Νέα Αριστερά είναι ότι για λίγο, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για με μία άλλη πολιτική των πραγμάτων, με μία άλλη πολιτική θεώρηση των πραγμάτων, θα μπορούσε η Θεσσαλία από αυτό που είναι σήμερα ένα αρνητικό υπόδειγμα παγκοσμίως περιβαλλοντικής καταστροφής και με τις ιδιωτικοποιήσεις θα γίνει ακόμα χειρότερο, θα μπορούσε να γίνει ένα περιβαλλοντικό υπόδειγμα πράσινης περιφέρειας, γιατί υπάρχουν τα κονδύλια, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν αναφέρουν πουθενά καμία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ούτε για το νερό, ούτε για τις πλημμύρες, ούτε τίποτα. Λες και δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μυλόπουλε. Προσωπική επιτυχία. Ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.